Λεωνίδου. Θα τον δούμε. Ελάτε. Καλησπέρα και καλώς ορίσατε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Είναι μια από αυτές τις κουβέντες που κάνουμε με γιατρούς, εξαίρετους επιστήμονες και ανθρώπους οι οποίοι κάνουν το πρόβλημά μας, γιατί για πρόβλημα θα έρθουμε. Σωστά. Καλά και εύκολα. Έτσι. Ακριβώς. Και έχει να κάνει με τον νόμο. Σωστά. Αυτό που εσείς έχετε να μας πείτε σήμερα. Τι ακριβώς είναι, τι συμβαίνει με τον νόμο μας? Κοιτάξτε, μία από τις πιο συχνές παθήσεις του ώμου είναι η τενοντίτιδα. Είναι η φλεγμονή των τενόντων του ώμου. Έχουμε πάρα πολλούς ασθενείς. Ταλαιπωριούνται από πόνο, μπροστά, έξω, όλο το βράδυ, μέχρι κάτω, μέχρι πάνω. Δυσκαμψία, να μην μπορούν να αθληθούν ή να πάνε στην εργασία τους ακόμα. Χάνεται η ποιότητα ζωής. Είναι μια φλεγμονή των τενόντων του ώμου. Mm-hmm. Αυτή λοιπόν η τενοντίτιδα του ώμου, για να τη λέμε έτσι, θέλει χειρουργείο για να περάσει? Κοιτάξτε να δείτε. Αρχικά εφαρμόζεται μια συντηρητική θεραπεία, είτε με μια παγοθεραπεία, με μια φυσιοθεραπεία, με αντιφλεγμονώδη και με ξεκούραση. Όμως σε ασθενείς που ταλαιπωριούνται χρόνια, που έχει αποτύχει συντηρητική θεραπεία ή που υπάρχουν άλλες παθήσεις συνοδές, όπως μια ρήξη τένοντα ώμου, ένα κόψιμο του τένοντα, ή αν έχει παγώσει ο ώμος, τότε πλέον προχωράμε στην ελάχιστα επεμβατική αρθροσκόπηση ώμου. Τι είναι αυτό? Η αρθροσκόπηση ώμου είναι κάτι πάρα πολύ απλό. Ο ασθενής έρχεται στο νοσοκομείο, είναι δύο τρυπούλες γύρω από τον ώμο, λιγότερα από 4 χιλιοστά, ούτε ράματα δεν υπάρχουν. Μπαίνουμε μέσα στον ώμο, καθαρίζουμε τη φλεγμονή, απελευθερώνουμε τους ιστούς, παράλληλα ράβουμε και ό,τι ρήξεις μπορεί να υπάρχουν ή ξεπαγώνουμε τον ώμο λύοντας τις συμφύσεις. Όλα αυτά γίνονται με μια κάμερα, δηλαδή με μια κάμερα ψυχρού φωτισμού. Είναι αυτά τα μικρά θαύματα που τα βλέπεις και λες, όταν θυμηθείς και τι γινόταν πριν από χρόνια. Σωστά, ναι. Το λέω, ξέρουμε και από τους αθλητές, από τραυματισμούς ναι. ή από ανθρώπους οι οποίοι κάναν χειρονακτικές εργασίες. Ήταν βαριά πάθηση αυτή. Σωστά. Πάθηση που σε κρατούσε εκτός ζωής για πάρα πολύ καιρό. Και δεν ήταν και σίγουρο το αποτέλεσμα, έτσι. Η τενοντίτιδα, αυτό που λέμε, είναι ότι εν έτη 2024 πλέον δεν υπάρχει λόγος κάποιος να ταλαιπωριέται χρόνια για κάτι το οποίο έχει ένα σχετικά απλό, γρήγορο, ανέμακτο, ανώδυνο. Και να πονάει, γιατί πονάς. Λες, πονάω, δεν πειράζει, αντέχω τον πόνο. Το κρατάς, το κάνεις και χειρότερο ενδεχομένως με αυτό. Ακριβώς. Αν αποτύχει η συντηρητική θεραπεία ή αν υπάρχουν οι συνοδές παθήσεις που είπαμε, τότε το μήνυμα είναι ξεκάθαρο. Επισκεφτόμαστε έναν εξειδικευμένο χειρουργό ώμου. Εμείς είχαμε την τύχη, μας έφερε ο όμιλος του ιατρικού μετά από 15 χρόνια στο εξωτερικό, στο Ηνωμένο Βασίλειο. Εφαρμόζουμε τις πιο σύγχρονες μεθόδους αρθροσκόπησης ώμου, όπου οριστικά πλέον αντιμετωπίζεται το πρόβλημα και ανακτάμε πίσω την ποιότητα ζωής μας. Γιατί αυτό είναι το μήνυμα εδώ πέρα. Άρα, έρχεται κάποιος στο νοσοκομείο. Του κάνετε αυτές τις δύο μικρές τρυπούλες. Σωστά. Με κάποια τοπική αναισθησία είναι, έτσι? Αυτό είναι το πρωτοποριακό που εφαρμόζουμε στην κλινική μας μόνο εμείς. Τι κάνουμε δηλαδή? Η εξειδικευμένη αναισθησιολόγος μας εφαρμόζει περιοχική αναισθησία και έχουμε πλέον τη δυνατότητα, το εφαρμόσαμε στην Ελλάδα πρώτη φορά πριν από κάποια χρόνια, ο ασθενής να είναι ξύπνιος και να παρακολουθεί το χειρουργείο του από δικιά του οθόνη, αν το επιθυμεί. Ναι, οκ. Okay. Θέλει λίγο τόλμη αυτό. Η επέμβαση κρατάει πόση ώρα? Περίπου 20-25 λεπτά. Αν υπάρχουν συνδέσεις παθήσεις, μπορεί να φτάσει στα 40 λεπτά. Και πότε πια. Φεύγει προφανώς, πάει σπίτι του ο ασθενής. Φεύγει ακριβώς την ίδια ημέρα, ναι, μετά από λίγες ώρες. Και πότε πια είναι λειτουργικό το χέρι? Κοιτάξτε να δείτε, είναι εντυπωσιακό ότι όλοι οι ασθενείς την πρώτη εβδομάδα έρχονται οδηγώντας και έχοντας ανακτήσει πλήρως την ποιότητα ζωής τους στο ιατρείο. Δηλαδή, σε λίγες ημέρες. Πας στη δουλειά κανονικά, ναι. Γράφεις σε έναν υπολογιστή. Ακριβώς. Είναι λειτουργικό το χέρι. Υπάρχει μετά την επέμβαση, υπάρχει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα φυσιοθεραπείας, το οποίο εφαρμόζουμε. Και οι ασθενείς επιστρέφουν γρήγορα και άμεσα στην καθημερινότητα, έχοντας ανακτήσει, έχοντας πάρει πίσω την ποιότητα ζωής τους. Γιατί γι' αυτό πρόκειται. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Χαιρόμαστε πάντα να ακούμε πρώτα απ' όλα ότι οι Έλληνες επιστήμονες γυρνάνε. Είπατε, ήσασταν πόσα χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο? Ήμουν 15 χρόνια στο Ηνωμένο Βασίλειο. Ένας άνθρωπος λοιπόν 15 χρόνια. Σωστά. Μετά που γυρνάει στην πατρίδα, είναι ένα μεγάλο κέρδος για όλους εμάς. Και σας ευχαριστώ. Και πιο μεγάλο και για μένα. Το εύχομαι πραγματικά. Άρα. Χίλια μπράβο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Λεωνίδου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Αυτά λοιπόν από τον κύριο Λεωνίδου.